Ευχαριστούμε και δίνω στον Ξαβιέ Γκυλάρα. Στην Ξαβιέ Γκυλάρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η πλειονότητα των πολιτών θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι αγρότες είναι σημαντικοί. Όμως βεβαίως, πώς θα το κατανοήσουν αν δεν καταλάβουν τη σημασία τους? Νομίζω ότι ένας σωστός πολίτης γνωρίζει τι ακριβώς κάνει η αγροτική πολιτική. Νομίζω αν πάτε στη Μαδρίτη και ρωτήσετε τους περαστικούς τι είναι η ΚΑΠ, θα σας πούν, είμαι βέβαιη. Όχι, συγγνώμη, δεν θα ξέρουν αν τους πείτε τι είναι η ΚΑΠ. Όμως ξέρετε τι ξέρουν οι συμπολίτες μου? Ξέρουν ότι τους τελευταίους 6 μήνες τα τρόφιμα αυξήθηκαν, το κόστος τους, κατά 30%. Δεν ξέρουν λοιπόν γιατί πρέπει να πληρώνουν 30% πιο ακριβά στο σούπερ μάρκετ τα φαγητά τους. Και βεβαίως παραπονιούνται λέγοντας ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους. Άρα κάτι δεν πάει καλά στην επικοινωνία μας, πιστεύω. Και το λέμε αυτό στην Ισπανία, ότι όλοι κοιτούν την πάρτη τους, λυπάμαι. Αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιούμε στην Ισπανία. Η πληροφορία όμως δεν φτάνει. Δεν φτάνει η ίδια πληροφορία που ακούσαμε σε αυτή την παρουσίαση και στον Ισπανοπολίτη. Πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια, διότι δεν θα καταλάβουν ποτέ πόσο σημαντική είναι η ΚΑΠ. Θα νομίζουν ότι είναι κάτι μόνο για τους αγρότες και δεν θα καταλάβουν το όφελος για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την πολύ έντονη παρέμβαση. Και ξαναδίνω το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν. Ίσως μπορούμε να ασκήσουμε κριτική βεβαίως στα πάντα. Και η κριτική από τη μεριά των πρασίνων ειδικά είναι πάρα πολύ αγαπητό σπορ. Όμως πρέπει να δούμε όλα αυτά που μας παρουσιάστηκαν εδώ σήμερα. 95% του πληθυσμού βεβαίως θα ήθελε λιγότερα ζεζανιοκτώνα, 70% θα αγόραζαν βιολογικά τρόφιμα. Δεν άκουσα τίποτα όμως για όλα αυτά τα ζητήματα. 7%, συγγνώμη, 70% θέλουν βιολογικά προϊόντα, είπαμε. Πώς γίνεται λοιπόν να βρούμε μια μεθοδολογία? Κάτι δεν πάει καλά με τη μεθοδολογία μας. Νομίζω οι δηλώσεις είναι περίεργες. Είτε μας ενδιαφέρει η υπηρεσία αυτή να υπάρχει, είτε όχι. Κύριε Ντόρφμαν, μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα να έχω αυτόν τον διάλογο σχετικά με την αντικειμενικότητα σε όλα αυτά. Δεν είμαστε απλώς άνθρωποι, επιτρέψτε μου, που μας αρέσει και θέλουμε να βασιζόμαστε στα δεδομένα και να έχουμε ένα διάλογο για να μπορέσουμε να έχουμε μια αντικειμενική κριτική όσο γίνεται. Όσον αφορά το PPE, κυρία. Ναι, σας ευχαριστώ, κυρία Σοζοτροβά. Ναι, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα πάνω στην παρουσίαση που είδαμε. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι εξυπηρετεί αυτή η επικοινωνία και τους επαγγελματίες, δηλαδή απευθύνεται και στους επαγγελματίες και στο γενικό ευρύ κενό. Νομίζω ότι εμείς όλοι έχουμε βεβαίως ένα καλό πεδίο από το οποίο ξεκινάει η επικοινωνία και η ενημέρωση προς τους πολίτες. Όμως, η επικοινωνία ειδικά προς το ευρύ κοινό και η εικόνα που δίνουμε προς τα έξω, νομίζω δεν είναι αυτή που θέλουμε. Και το ερώτημά μου είναι, πώς επικοινωνείτε τα θετικά αυτά αποτελέσματα, γιατί είχαμε καλά αποτελέσματα που όσον αφορά την κοινωνική συνοχή, την αγροτική συνοχή, όλες αυτές οι πληροφορίες δεν περνούν και δεν γίνονται δεν φτάνουν μέχρι το ευρύ κοινό. Ευχαριστώ.